Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει στη Γερμανία για τον διασυνδετήριο αγωγού φυσικού αερίου ICGB Ελλάδας-Βουλγαρίας που θα μπορούσε να συντείνει στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Ο Παντελής Βαλασόπουλος θα μας ενημερώσει τώρα στην σύνδεσή μας. Τον έχουμε τον Παντελή. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα Γιάννη. Να πούμε ότι το ίδιο το κρατικό δίκτυο της Γερμανίας, το ZDF, παρουσιάζει αυτόν τον αγωγό, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Ιούνιο, ως έναν αγωγό που τώρα αποκτά πολύ μεγάλη, τεράστια στρατηγική σημασία. Θα συνδέει την Ελλάδα με την Βουλγαρία, δηλαδή από την Κομοτηνή, όπως λέει το ZDF, στην πόλη Στάρα Ζαγκόρια της Βουλγαρίας, μήκους 180 χιλιόμετρων. Αρχικά είχε σχεδιαστεί, όπως λένε οι Γερμανοί, ως αγωγός κάλυψης της Βουλγαρίας, δεύτερης, όμως τώρα η Βουλγαρία έχει ανάγκη αυτόν τον αγωγό. Παντελή, να σε διακόψω για να δείξουμε στο χάρτη αυτά που μας λες και να μπορέσουν να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας γιατί μιλάμε. Εδώ λοιπόν στο χάρτη βλέπουμε, είναι ευδιάκριτος ο αγωγός, ο TAP. Είναι ο αγωγός ο οποίος φέρνει το αζέρικο φυσικό αέριο από την Κασπία μέσω της Τουρκίας, διατρέχει όλη τη Βόρειο Ελλάδα, στη συνέχεια περνά μέσα από την Αλβανία και υποθαλάσσια από την Αδριατική, φτάνει μέχρι την Ιταλία. Ο αγωγός τον οποίο αναφέρθηκες, θα τον δούμε αμέσως τώρα, ξεκινά από την Κομοτηνή, είναι τα 182 χιλιόμετρα μέχρι τη Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας και στην πραγματικότητα θα μπορέσουν, αφού διασυνδεθούν με τον βουλγαρικό αγωγό, να φέρνουν το αζέρικο φυσικό αέριο και στη Βουλγαρία αλλά και πιο πάνω, στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία. Και όχι μόνο αυτό, Γιάννη, θα μπορούν οι Βούλγαροι, αλλά και από εκεί να το διοχετεύουν αλλού, να παίρνουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα φέρνουν τα πλοία στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ λοιπόν, ναι. Ώστε αυτό να διοχετεύεται και προς την υπόλοιπη Ευρώπη και στις άλλες χώρες των Βαλκανίων. Παίζει, λένε τώρα, πολύ μεγάλη σημασία αυτός ο αγωγός, που μέχρι πριν λίγο καιρό δεν του δίναμε τόση σημασία, θα ξεκινήσει να λειτουργεί τον Ιούνιο και εντάσσεται τώρα στο πακέτο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την μεγάλη απεξάρτηση από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Συνολικό κόστος κατασκευής 240 εκατομμύρια. Θα μεταφέρει, λένε, το χρόνο 3 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, αλλά, όπως τονίζει το ZDF, με την απόλυτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουάσιγκτον, Γιάννη. Και έτσι καθιστά και τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε, Παντελή.